ίντερνετ κάποιος που άνοιξε εδώ, έτσι. Το πρώτο μεγάλο, ναι. Ναι. Πρώτο μεγάλο. Okay. Πόσους υπολογιστές έχει τώρα? 54. Κρατήστε! Οι περισσότεροι παίζουν παιχνίδια ή σερφάρουν. Είναι 60-40, είναι 60 παιχνίδια, 40 σερφάρουν. Πόσο περίπου είναι, μέσος όρος? Δύο ώρες περίπου, κάπου εκεί. Το ποσοστό αυτών που έχουν ξεπεράσει τα όρια... Α, τα ανθρώπινα όρια. Ναι, πόσες ώρες ήτανε? Είναι πολύ μικρό ποσοστό αυτό. Πόσες ώρες ήταν? Εντάξει, μέχρι δύο μέρες. Τι ακριβώς έκανε δύο ημέρες, έπαιζε? Πολλά και διάφορα, ναι, και τσάτ και λίγο ύπνο ενδιάμεσα. Και να ξεκουραστεί, τι να κάνει. Το ότι δεν έχεις ρολόι εδώ πέρα μέσα, τι σημαίνει? Ότι δεν αγχωνόμαστε. Εδώ τι κάνεις τώρα εσύ, τι παίζεις? Τίποτα, ένα παιχνιδάκι έτσι, καρτονίσια. Μέσος όρος ηλικίας 15-16. Δεν μπορώ να σου το πω ακριβώς, δηλαδή το έχω μελετήσει ποσοστία, αλλά είναι εκεί γύρω στο λίγο πριν την ενηλικίωση και μέχρι το 19-20 εκεί. Κατεβάζουν τραγούδια, μουσικές, βίντεο. Κατεβάζουνε. Έχουν βελτιωθεί οι γραμμές, υπάρχουν πάρα πολλά site, δηλαδή... Πάμε. Τι τουρνουά είναι αυτό? Είναι σε Counter Strike, σε ένα παιχνίδι τέλος πάντων ομαδικό. Και είναι στον εικονικό πόλεμο μία από τις καλύτερες ομάδες. Είναι μια καλή ομάδα στην κοινωνία των gamers, ας πούμε, που ασχολούνται με αυτό. Γιάννη, αλλάξε τα πράγματα. Στην πλειοψηφία τους πάντως οι πελάτες σου είναι άντρες, αγόρια. Ναι, το 85% είναι άντρες. Έλα, πάμε, δικό μας είναι. Οι γυναίκες, σε μικρή ηλικία έρχονται. Ναι, πιο πολύ σε μικρή ηλικία και εντάξει, μέχρι 25-26 το ανών έχει πελάτες. Μέσος όρος που κάθονται στον υπολογιστή, κανένα δύο ώρο. Λιγότερο. Μπαίνουν περισσότερο για Facebook και τέτοια. Ναι, λίγο chatting, λίγο να Facebook. Advance νομίζω. Εδώ πόρτα. Πάτε το. Ναι, μα έρχεται. Μπράβο. Κρατήστε. Έλα, πάμε, δικό μας είναι. Μην το λες αυτό. Έλα, φαντάσματα. Όπως θες, Νίκο, δεν έχω πρόβλημα. Best escape for all. Πάτημα ρε. Έλα, πάνω στην έξω. Έλα ρε. Ρέγγι. Τι λέει, όλα τα παίζουμε. Σε παρακαλώ. Πάμε, έκο. Λοιπόν, πάρτε και πάμε να το πάρουμε το 7-3. Αυτή, έλα πάμε. Τώρα είναι 15-9. 4-1. 4-1 πάρτε. Κρατήστε θέσεις, πάρτε και εγώ πάρτε. Άκο, φορέκα. Ο Ρωμανός βασικός. Έτσι, ο Ρωμανός είναι πολύ καλός παίχτης. Αν γίνει στο πάμπι, τον καθαρίζει τα παιδιά. Δεν μιλάω για χοντρές εγώ. Δεν πιστεύω να απαγορεύεται. Γιατί να το πετάξω ρε, μας πες μου ρε. Έλα θες, αλέ, έλα. Ένα ρο. Πατέ, όλα τα παίζουμε. Για να το πάρουμε να πούμε. Εδώ ρε, πού είμαι, γάμο. Πώς αλλάζω τη φωτεινότητα. Πώς αλλάζω φωτεινότητα ρε, παιδιά.
3 χρόνια, 3,5. Πότε άρχισες δηλαδή? Το 2008 τέλη. Στην αρχή ήμουν βοηθητικός, δηλαδή έκανα παιδιά που θέλανε εγώ και μετά ξεκίνησα κανονικά. Με τις βοήθειες εγώ την πήρα που στέλνα. Πάντως μεγάλωσες πολλά πιτσίρια. Ερχόντουσαν ώρα και τώρα έρχονται... Και τώρα έρχονται κανονικά. Εδώ είναι ο υπολογιστής διαχείρισης. Διαχειριζόμαστε όλα τα πακέτα, τις χρεώσεις, κυρίως αυτά, βγαίνουν οι αναλύσεις, τα τριμολόγια και όλα αυτά. Κλείνουμε βάρδιες και εκεί. Σ' αρέσει αυτή η δουλειά? Ενδιαφέρουσα. Γνώρισα πολύ κόσμο. Στο στοιχείο μου είναι από μικρό σου χρόνο πολύ. Δεν είχα πρόβλημα. Μαλώνεις να κάνω θόρυβο? Ρωτήστε τους. Θέλεις? Ταιριάζω. Κάπως έτσι, ναι. Χάνεις ή κερδίζεις? Κερδίζω. Μπράβο. Πόσα δηλαδή? Ψηλά, ψηλά. Την πιο πολύ ώρα που έχεις δει να παίζει κάποιος στο ίντερνετ, πώς ήταν? Ήταν 2-3 ώρα, 6 ώρα. Εσύ Δημήτρη, πόσες ώρες? Έχω χάσει και μια μισή μέρα. Τι, έπαιζες σε παιχνίδι? Όχι, καθόμουν και στον υπολογιστή. Έμπαινες παντού δηλαδή? Παντού, ό,τι μου κατέβαινε. Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια? Τα μελλοντικά μου σχέδια... Το 2012 πιστεύεις ότι θα καταστραφεί ο κόσμος? Όχι. Θα συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε. Πώς δηλαδή, με δραχμή ή με ευρώ, με γύρω? Με ευρώ. Δεν θα μας αφήσουν να φύγουν. Κώστα, για πες μου, εδώ στο e-sport, πότε πρωτοπάτησες στο πόδι σου, ποια χρονιά? Ήταν το 2004, θυμάμαι καλά, σαν Dota Play, 2004-2005. 7 χρόνια στο e-sport, Ήταν πάρα πολύ καλά, είχαμε φτιάξει και έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό team. Το μαγαζί προσφέρει ίντερνετ και μια άψογη συμπεριφορά από εμάς και το Big Boss. Πόσες ώρες έχεις κάτσει πάνω στον υπολογιστή συνεχόμενες? Γενικά, Γιάννη, δεν έχω κάτσει πολλές ώρες γιατί... Μέσος όρος, 3 ώρες. Έχω κάτσει μέχρι 8. Για παιχνίδι 8. Ναι. Γυναίκες τι? Ναι, δόξα τω Θεώ. Μπορείς και χωρίς γυναίκες ή δεν μπορείς? Μπορώ. Ξεροσφύρι δηλαδή. Όπως το σφινάκι που είπες τώρα. Καλησπέρα σας κύριε Δημητράκο. Καλησπέρα. Από πότε είσαι στο InSpot? Από τότε που έγινε το InSpot βασικά. Έχω μπει σε αυτό το κτίριο όταν ήταν οικοδομή καν. Δεν υπήρχε. Θυμάσαι την ημερομηνία που άρχισες? Δεν είχαμε πάρει το Euro. 16 Σεπτεμβρίου ήταν, δεν είχαμε πάρει το γύρο τότε, Φάρο. Το πήραμε, το 2004 ήταν. Το πήραμε, πόσο μου περάσει τα χρόνια, καμιά φορά είδες. Πες ένα παράξενο πράγμα που σου είχε συμβεί εδώ, μια κατάσταση παράξενη. Παράξενο ήταν και στην αρχή βασικά όταν ανοίξαμε. Ναι. Ο κόσμος δεν ήξερε, ήταν στην ουσία Net Cafe. Και γινόταν ένας πανικός. Παλιοπανικός, δηλαδή πήγαμε 3 η ώρα και περίμενε καμιά 40 άτομα απ' έξω να περιμένουν. Τι παίζανε, θυμάσαι? Τι κάνανε συνήθως? Counter Strike, σε κάποιες φάσεις να σκοτώνουν τον άλλον τα όπλα, μετά το chat. Έχω δει άτομα να κινούνται εδώ πέρα, καθώς δουλεύω το πρωί εγώ. Αυτά. Είμαι 7 χρόνια στο μαγαζί. Έχω αναλάβει για κάποιο τεχνικό κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή μόνο η φάση ανοίγω κλείνω τον πελάτη και αυτά. Τι είναι αυτό που
σου αρέσει περισσότερο σε αυτή τη δουλειά, Δημήτρη? Γιατί έχεις κάνει 7 χρόνια. Κάτι σου αρέσει και ειδικά. Καταρχήν είναι το προσωπικό μεταξύ μας. Έχουμε αναπτύξει μια σχέση η οποία είναι ερωτική. Δεν είναι αφεντικό υπάλληλος. Είμαστε φίλοι. Βέβαια αυτό κάποια φορά μπορεί να βγει σε κακό, αλλά εδώ στο παρόν είμαστε μια ωραία παρέα. Μετά η επικοινωνία με τον κόσμο. Όσο στραβά και αν έχεις ξυπνήσει, όσο και κακοδιάθετος να είσαι, βλέπεις τα παιδιά εδώ πέρα, έρχονται σου λένε μια βλακία, λες και εσύ αρνία, σου βλέπεις που χάνουν, γελάς, σου τι λένε, πάλι υπάρχει ωραίο το κλίμα εδώ πέρα. Ναι. Σπάιρους. Τι κάνετε? Καλά λεβέντε. Έχει πολύ καιρό από τότε που φτιάχτηκε το σπίτι. Από πότε? Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πόσο ήσουν όταν πήγες πρώτη φορά? Πολύ μικρός. Έχω μια φωτογραφία που είμαι ακόμα μικρό παιδάκι. Εσύ, Τζόρνταν? Δεν θυμάμαι τώρα. Περάσει και εδώ. Έχει χρόνια. Πόσο, 12 ήσουν? Κάπου πιο μικρός. Εσύ πότε πρώτο ήρθες εδώ? 7 χρονών. 7 χρονών. Big Brain, ναι. Μεγάλο μυαλό. Έρχεται αυτό το πιτσιρίκι, έρχεται πριν 5 χρόνια, το θυμάμαι. Δηλαδή ίσα ίσα έφτανε να πατήσει το Enter. Ναι. Αλλά από μικρός έπαιζε παιχνίδια στρατηγικής, κάτι online που παίζουν οι μεγάλοι και συνεχίζει ακόμα και εκεί. Από πότε έρχεσαι στο Xbox? Το 2005? Ναι, κάπου εκεί. Πόσο χρόνο είναι, θυμάσαι? Όχι, ήταν με 18 πάντα. Τις περισσότερες ώρες που έχεις παίξει στον υπολογιστή, πόσες ήταν? 2 μέρες συνεχόμενες. Δεν κοιμήθηκες καθόλου? Καθόλου. 50 ευρώ εδώ πέρα ξέρω. Τι έπαιξες, παιχνίδι ή διάφορα? Κάτω στο τσίου. Βιντεάκια, παιχνίδια. Και τώρα δουλεύεις εδώ? Ναι, ναι. Τι υπηρεσίες είσαι? Βράδυ. Σ' αρέσει? Για τον κύριο Τόλι τι έχεις να πεις? Πολύ καλό αυτό. Δεν είναι σαν όλους άλλους. Είναι αυτό... καλός άνθρωπος. Ναι, είναι πολύ καλός άνθρωπος και τηρεί πάντα το λόγο του. Το ίδιο θα κάνεις και εσύ? Ναι, ναι. Τσαντίλας, ο νεότερος. Στην τελευταία χρονιά θα αποφοιτήσω φέτος. Ναι. Μια μπύρα Κώστα. Ναι. Δεν ξέρω τι να απαντήσω, κύριε Γιώτα. Πιθανόν θα είναι η καταστροφή του κόσμου. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Την περιμένεις κι εσύ? Όχι και πολύ, αλλά... Λες να μας προειδοποιούμε. Πιστεύω ότι από το θάνατο του Φοίνικα θα αναγεννηθεί η ανθρωπότητα ξανά. Τι λες? 2012. Τίποτα. I said I'm walking down the street with my Nikes on. Check it out, y'all. I'm walking down the street with my Nikes on. Everybody's in a... Γεια σας, παιδιά. Του χρόνου τι θα έχουμε? 2012. Τι λες για το 2012, θα καταστραφεί ο κόσμος όπως λένε ή θα παραμείνουμε ζωντανοί? Ναι, θα καταστραφεί. Θα καταστραφεί. Εσύ? Όχι. Δεν θα καταστραφεί? Ταινία την είδες? Ναι. Ναι. Σε τρόμαξε? Καθόλου. Αλέξη, την είδες εσύ? Ναι, την είδα. Μου φάει. Δηλαδή δεν πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, ε? Ναι. Βασικά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά... πέρα από τα όρια της φαντασίας. Πέρα? Από τα όρια της φαντασίας. Αλλά έτσι όπως το είχαν γράψει ήταν την ταινία. Εσύ την είδες την ταινία? Ναι. Πώς σου φάνηκε? Τρομακτική? Μπα. Όχι. Θα το ξέρω να μας συνέβαινε αυτό. Σύμφωνα με το ημερολόγιο των Μάγια είναι αυτές οι προφητείες. Οι Μάγια τώρα πώς να ξέρουν. Αναβάλλεται για του χρόνου. Ναι. Για πες μας το όνομά σου. Αλέξανδρος Χατζηζαχαρίας. Αντώνης Τσιλγκύρης.
Σταμαγλωθέμος.